Έτσι, ένα τέτοιο. Για να δούμε παρακαλώ αυτό το τουρλουμπούκι. Πάρτι, χαρά και διασκέδαση. Και τι χειρότερο να πας εκεί και ξαφνικά να δεις την πρώην σου. Ή Μάρτον λέμε ρε παιδί μου. Ο Πάνος και η Στέλλα. Στέλλα, ο Πάνος. Σου λείπει Στέλλα. Έχω πει ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο ζήσαμε καιρό μαζί, δεθήκαμε πάρα πολύ. Σαφώς και σου λείπει ένας άνθρωπος που ήσασταν τόσο καιρό μαζί, αλλά keep going, προχωράμε. Όπως και εκείνη, προχωράω και εγώ. Θεωρώ ότι όλη αυτή η πίεση μας έκανε να χωρίσουμε, να έχουμε πολλά χτυπήματα. Αν δεν είχαμε όλο αυτό, θεωρώ ότι τη Στέλλα θα κάναμε οικογένεια. Ο Πάνος πριν είπε ότι αν δεν ήταν η δημοσιότητα και η πίεση, μπορεί να κάνατε και οικογένεια μαζί. Δεν μπορώ να μιλάω υποθετικά. Σίγουρα αυτό και. Αυτό το είπε, δεν είναι υποθετικά. Είπε εάν δεν υπήρχε όλη αυτή η δημοσιότητα. Εγώ μιλάω με πράξεις και με δεδομένα, με αυτά που έχουμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι είναι, παιδιά μου. Σε άλλους η πίεση ρίχνει τα μαλλιά, σε άλλους ρίχνει τίτλους τέλους. Σε άτιμη ζωή. Μου λένε συνέχεια.